οι δυνάμεις οι οποίες στάλικαν για να κυνηγήσουν τον Μακάριο στην Πάφο στις 16 Ιουλίου, αριθμητικά και οπλικά ήταν υπέρτερες των δυνάμεων που στάλικαν στις 20 Ιουλίου για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό προγεφύρωμα και την τουρκική απόφαση. Ήταν το αποκορύφωμα μιας συνωμοσίας η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1950 με τις αποφάσεις των τότε τουρκικών κυβερνήσεων που ετοίμασαν το σχετικό σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου. Εκατοντάδες ήταν ο στρατός που είχαμε στην Κερίνια και οι οποίοι έφυγαν όλοι, σαν να λέμε σχεδόν. Ένα οτάγμα ολόκληρο είχε μετακινηθεί στην Πάφο. Την προδοσία την έζησα βιωματικά από πρώτο χέρι. Η χώρα η οποία ελέγχει το τρίγωνο, Κρήτη, Κύπρος, Ρόδος, είναι η χώρα που έχει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου της Ανατολής. Αυτόν τον ρόλο σε ποιον θα τον δώσουμε? Θα τον παραδώσουμε στους Τούρκους, όπως θέλει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την γαλάζια πατρίδα, ή θα τον αξιοποιήσουμε εμείς που μας ανήκει? Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε μαζί με τον Μαρένο Σιζόπουλο, πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας για το φάκελο της Κύπρου, για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα μετά τα γεγονότα του 1974 και βέβαια πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Και στη σημερινή συνέντευξη, ίσως είναι η πιο σημαντική από όσες έχουμε πάρει μέχρι τώρα, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα για το κυπριακό ζήτημα και για όσα έχουν γίνει και σίγουρα θα μας λυθούν πάρα πολλές απορίες. Κύριε Σιζόπουλε, καταρχήν, τιμή μας που δεχτήκατε την πρόσκληση και ευχαριστούμε πολύ. Δική μου η τιμή για αυτή την πρόσκληση, μου είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Αυτό που θα ήθελα να διαβεβαιώσω όσους θα μας παρακολουθήσουν είναι ότι όσα θα πούμε για όλη αυτή την επίμαχη περίοδο που οδήγησε στην προδοσία του 1974 δεν θα είναι στη βάση οποιονδήποτε υποκειμενικών εκτιμήσεων, αλλά θα είναι στη βάση πια αντικειμενικών δεδομένων και κυρίως στη βάση των εγγράφων και των διασταυρωμένων καταθέσεων από πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε η Ειδική Επιτροπή για τον Φάκελο της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής την περίοδο 2006-2011, της οποίας προείδρευα. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι οι ερωτήσεις ήταν δύσκολες, όχι τόσο προς εσάς προσωπικά, αλλά καταλαβαίνετε για το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουμε να κάνουμε και ερωτήσεις που δεν έχουν ξαναϋποθεί στο παρελθόν. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το πότε συστάθηκε αρχικά, πότε ξεκίνησε η κοινοβουλευτική ομάδα για τον φάκελο της Κύπρου και να μας πείτε μέχρι σήμερα τι βήματα έχουν γίνει, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που έχουμε φτάσει στο να αποκαλυφθούν κάποια πράγματα για το κυπριακό ζήτημα. Η αρχική πρόταση είχε γίνει το 1982 από την ΕΔΕΚ και από τον Βάσο Λυσαρίδη. Όμως μπορώ να πω ότι υπήρξε μια αρχική κολλησιεργία όσον αφορά την διαδικασία για την διερεύνηση της συγκεκριμένης περίπτωσης. Πήρε σάρκα και οστά σε κάποιο βαθμό όταν το Δεκέμβριο του 1985 ο Βάσος Λυσαρίδης είχε εκλεγεί πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής και στη συνέχεια σε συνεργασία με τον Ανδρέα Παπανδρέου και με το ΠΑΣΟΚ είχαν συνοηθεί να προχωρήσουν οι δύο βουλές από κοινού στη σύσταση των συγκεκριμένων επιτροπών για τη διερεύνηση του φακέλου της Κύπρου. Θα πρέπει να πούμε ότι το 1986 όντως η Ελληνική Βουλή προχώρησε στην σύσταση της Ειδικής Ερευνητικής Επιτροπής για το φάκελο της Κύπρου, που ολοκλήρωσε τις εργασίες της το 1988 και ετοίμασε και ένα σχετικό πόρισμα. Δυστυχώς όμως, λόγω του διαφορετικού πολιτικού συστήματος στην Κύπρο, υπήρξε κατά την άποψη μια δικαιολόγητη κολλησιεργία με αποτέλεσμα για πρώτη φορά η Επιτροπή τελικά να συσταθεί το 1999. Λειτουργήσε τα δύο πρώτα χρόνια παίρνοντας καταθέσεις από κάποιους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, κυρίως που προέρχονταν από την πολιτική παράταξη που εκπροσωπούσε τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Το 2001, λόγω του ότι ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής Βουλευτής της ΕΔΕΚ, τότε Τάκης Χατζηδημητρίου, δεν είχε επανεκλεγεί, διορίστηκε μια καινούργια επιτροπή, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας δεν πραγματοποίησε καμία ουσιαστικά συνεδρίαση. Πρέπει να πούμε ότι στο πρώτο στάδιο της επιτροπής που ορίστηκε το 2001, πρόεδρος ήταν και πάλι βουλευτής από την ΕΔΕΚ, ο Δώρος Θεοδόρου, ο οποίος όμως σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω της υπουργοποίησης του, εγκατέλειψε την βουλευτική ιδιότητα και ως εκ τούτου η επιτροπή παρέμεινε στα αζήτητα. Η προσπάθεια
λοιπόν ξεκίνησε το 2006 με την καινούργια σύνθεση της Επιτροπής και υπό τη δική μου την Προεδρία. Για να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο τον Νοέμβριο του 2010, να ετοιμαστεί ένα σχετικό πόρισμα, το οποίο τέθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής το Μάρτιο του 2011 και το οποίο ουσιαστικά κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε και υιοθετήθηκε ως το σχετικό πόρισμα της Επιτροπής. Διαβάζω κάποια σχόλια κατά καιρού στο ίντερνετ που λένε ότι ο φάκελος της Κύπρου λεγόμενος ότι έχει παραδοθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ότι έχει βγει το πόρισμα και ότι λένε οκ. Okay. Κατά τη γνώμη σας, έχει παρουσιαστεί στο ακέραιο αυτά που θα θέλαμε να ξέρουμε ή υπάρχουν και κάποια πρακτικά τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί και που έχουν να κάνουν με την προδοσία, όπως για παράδειγμα δεν γνωρίζουμε τι επικοινωνία είχαν Καραμαλής, Μακάριος, Ιωαννίδης ή μεταξύ τους με το εξωτερικό? Υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα μέχρι και σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι καταβλήθησαν πάρα πολλές προσπάθειες και πριν από την ανάληψη της Προεδρίας από μένα, αλλά και κατά τη διάρκεια που ήμουν πρόεδρος, για να μας δοθεί η δυνατότητα πρόσβαση σε αρχαιακό υλικό που υπήρχε στην Ελλάδα. Το οποίο εν πολύ γνωρίζαμε πού βρισκόταν αυτό το αρχαιακό υλικό, γνωρίζαμε περίπου το τι θα έπρεπε να είχαμε διερευνήσει. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων, μηδενός εξαιρουμένης, υπήρξε όχι απλά αρνητική απάντηση, ούτε καν απάντηση στα συγκεκριμένα αιτήματα. Ήταν επιεικώς πολιτικά παράδεκτο να απευθύνονται ανώτατοι αξιωματούχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ο τέος πρόεδρος ο Έμνης ο Στάσης Παπαδόπουλος ή ο Δημήτρης Σισόφιας ως πρόεδρος της Βουλής, σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Ελλάδας, ακόμα και σε πρωθυπουργούς, και να ζητούν ακριβώς την δυνατότητα παραχώρησης πρόσβασης σε αυτόν τον υλικό και να μην υπάρχει καμία απολύτως απάντηση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι μέσα από διάφορες συγκυριακές, μπορώ να πω, συμπτώσεις, αλλά και κάποιες γνωριμίες, την περίοδο 2007-2010 κατόρθωσα να εξασφαλίσω από ελληνικές πηγές ένα πολύ σημαντικό αριθμό σημαντικών εγγράφων, τα οποία στοιχειοθετούν αρκετά από τα γεγονότα εκείνης της περίοδου. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι υπολείπονται πάρα πολλά και γι' αυτό θα έπρεπε, και παρά το ότι το έχω ζητήσει κατά επανάληψη δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και με βάση την εμπειρία την οποία είχα αποκτήσει και τις γνώσεις, να μπορέσουμε ακριβώς να διερευνήσουμε πρόσθετα αρχεία για να συγκεντρώσουμε σημαντικό υλικό. Να πω ένα απλό παράδειγμα για να γίνω κατανοητό. Όταν τον Ιανουάριο του 1968 αποχώρησε η ελληνική μεραρχία, μαζί με τη μεταρχία μετακινήθηκε και στην Ελλάδα ολόκληρο το αρχείο της λεγόμενης Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Άμυνας Κύπρου. Αυτό το αρχείο υπάρχει στην Ελλάδα. Το ερώτημα είναι γιατί να μην υπάρχει τουλάχιστον αντίγραφο αυτού του αρχείου και στην Κύπρο. Το οποίο ουσιαστικά αρχείο μπορεί να φωτίσει σημαντικές πτυχές των όσων προηγήθηκαν πριν από το 1967 ή μέχρι το 1967. Γιατί το 1974 το πραξικόπημα και η εισβολή δεν ήταν δύο στιγμία γεγονότα τα οποία συνέβηκαν εκείνη την περίοδο. Ήταν το αποκορύφωμα μια συνωμοσία η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά από τη δεκαετία του 1950 με τις αποφάσεις των τότε τουρκικών κυβερνήσεων που ετοίμασαν το σχετικό σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου στη βάση των εκθέσεων του Νιχάτ Ερήμ που ετοιμάστηκαν τον Νοέμβριο του 1956 και το Γραφείο Ειδικού Πολέμου του τουρκικού στρατού της μετέτρεψε σε σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου το 1957, αλλά στην ουσία από το 1964 και μετά έχουν εμπλακεί στην όλη διαδικασία και ελληνικές κυβερνήσεις για να φτάσουμε στο 1974. Άρα λοιπόν το 1974 ήταν το αποκορύφωμα μιας συνωμοσίας η οποία θα πρέπει να διελευκανθεί σε βάθος. Άρα λοιπόν τα γεγονότα θα πρέπει όχι να τα αναλύσουμε μόνο ό,τι συνέβη και το 1974, αλλά πρέπει να πιάσουμε από την αρχή για να υπάρχει αλληλουχία των γεγονότων για να μπορέσει να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό πράξαμε ως Επιτροπή. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακριβώς μπορέσαμε να διασυνδέσουμε τα διάφορα γεγονότα, ακόμα και αυτά που φαινομενικά ήσαν άσχετα μεταξύ τους, το πόση ισχυρή διασύνδεση είχαμε με αυτό που συνέβη και το 1974. Το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς μέσα από τη μελέτη αυτών των αρχείων να επιβεβαιώσουμε τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας. Άρα και τη στάση που σήμερα η Τουρκία τηρεί όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού, αν θέλουμε τελικά να διαμορφώσουμε μια εθνική πολιτική αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού, η οποία ουσιαστικά δεν περιορίζεται στην Κύπρο. Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον Ελληνισμό
και στη Θράκη και στο Αιγαίο, απλά ξεκίνησε από την Κύπρο για δύο ουσιαστικά λόγους. Το ενδεχόμενο ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα θα οδηγούσε σε ένα πλήρη ελληνικό αποκλεισμό της Τουρκίας και θα την περιόριζε ασφιχτικά εις τα σύνορα τα οποία της καθόρισε η συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Άρα η Τουρκία δεν θα μπορούσε να παίξει ένα ισχυρό γεωστρατηγικό ρόλο στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής που ήθελε να είναι μια κυρίαρχη δύναμη. Και το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Κύπρος αποτελούσε μέσα από τις εξελίξεις τον αδύνατο κρίκο του ελληνισμού και έπρεπε ακριβώς η διάρρηξη αυτού του ελληνικού αποκλεισμού να ξεκινήσει από την Κύπρο. Και αυτό το 1950 φυσικά η Τουρκία το ξεκίνησε μετά το ενωτικό δημοψήφισμα. Με το που είδε αυτό που έγινε, το 95%, τότε ξεκίνησε τα σχέδιά της, πιστεύετε? Ξεκίνησε χρονικά. Ουσιαστικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε το 1952, όταν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία ως σύμμαχος χώρας της ναζιστικής Γερμανίας είχε αντιληφθεί, είχε διαπιστώσει τον σημαντικό ρόλο που είχε για την Ευρώπη οι ενεργειακές πηγές της Μέσης Ανατολής από τη μια, αλλά και από την άλλη είναι η διάνοιξη της διόρυγασης του Σουέζ, η οποία έδινε καινούργιες προπτυγές όσον αφορά τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Γι' αυτόν ακριβώς και η Τουρκία αποφάσισε ότι δεν μπορεί πια να παραμείνει ένα περιφερειακό κράτος ξηράς, όπως το καθόρισαν οι συνθήκες των Σερβών αρχικά και της Λοζάνης του 1923 στη συνέχεια, αλλά πρέπει να μετατραπεί σε μια περιφερειακή δύναμη παγκόσμια εμβέλεια για να μπορεί να ελέγχει το χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Για να το πετύχει λοιπόν αυτό, θα έπρεπε στην ουσία να διασπάσει ή να αποκλείσει τον ελληνικό θαλάσσιο, ο οποίος με την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, όπως ήταν το αίτημα τότε, θα ήταν πλήρης. Γι' αυτό και όλη η προσπάθεια σε συνεργασία πια με τους Βρετανούς, ειδικά μετά το 1955, όταν πια ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ, ξεκίνησε η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου. Και το πρώτο σοβαρό λάθος, η πρώτη μεγάλη διπλωματική ήττα της Ελλάδας και αντίστοιχα η πρώτη μεγάλη διπλωματική νίκη των Βρετανών και των Τούρκων, ήταν η τριμερής διάσκεψη του Λονδίνου του Σεπτεμβρίου του 1955, όπου η τότε ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση Παπάγου, ο οποίος ασθενούντος τότε τον εκπροσωπούσε ο Στέφανος Στεφανόπουλος ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δέχθηκε ασυζητητή να λάβει μέρος σε αυτή την τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου με εμπλοκή της Τουρκίας. Και έτσι για πρώτη φορά η Τουρκία μετά το 1923 επιστρέφει ως ενδιαφερόμενο μέρος σε εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία τέθηκαν εκτός των συνόρων της και τα οποία με βάση συγκεκριμένη πρόνοια της συνθήκης δεν είχε δικαίωμα διεκδίκησης οποιοδήποτε δικαιώματος σε αυτά τα εδάφη. Ναι, ειδικότερα για την Κύπρο είχε πει ότι αποσύρεται πλήρως των δικαιωμάτων της. Άρα πώς γίνεται να την καλούν το 55? Και για να το πάω και πιο πέρα, τώρα, γιατί προχωράμε και στις ερωτήσεις εντωμεταξύ, το 59 στη συνθήκη Ζυρίχης Λονδίνου θέλω να ρωτήσω. Εδώ ήταν το δεύτερο μεγάλο λάθος που έγινε. Ήταν η δεύτερη μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας και διπλωματική ήττα. Γιατί με τη συμφωνία Ζυρίχης Λονδίνου, όχι μόνο η Τουρκία επιστρέφει σε εδάφη της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά επιστρέφει με εγκυτικά δικαιώματα και με νόμιμη παρουσία στρατιωτικού αγήματος. Ναι, με ποια αιτιολογία ο Καραμαλής κάλεσε μία διάσκεψη και έβαλε μέσα και τον πρόεδρο της Τουρκίας στο παιχνίδι να συζητήσουν για την ανεξαρτησία της Κύπρου το 59, τη στιγμή που η Τουρκία έχει αποσυρθεί από τη συνθήκη της Λοζάνης, έχει πει ότι δεν έχουν ενδιαφέρον για την Κύπρο. Με τα έγγραφα που έχετε, έχετε κάποια απόδειξη, κάποια στοιχεία που να λένε για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο Καραμαλής το 59? Όχι, αυτό είναι από τα έγγραφα και από τα στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν αυτά. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι μια συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 24 Μαρτίου του 1957 στις Βερμούδες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Μεγάλης Βρετανίας. Τον Νοέμβριο του 1956 είχε προηγηθεί αποτυχημένη γαλλοβρετανική απόβαση στο Σουέζ. Ως αποτέλεσμα της αποτυχίας, οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να αποσυρθούν από τις αποικίες τους στο χώρο της Μέσης Ανατολής και μετέφεραν το στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων Μέσης Ανατολής από το Αμάν της Ιορδανίας στην Κύπρο. Σε αυτή λοιπόν τη συνάντηση, οι Βρετανοί εκχώρησαν τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής εις τους Αμερικανούς με δύο αιτήματα. Το πρώτο αίτημα να διατηρήσουν υπό τον έλεγχο τους στην Κύπρο και το δεύτερο οι Αμερικανοί να υποστηρίξουν τις βρετανικές προτάσεις στην Αθήνα εν ώψη του αγώνα της ΕΟΚΑ. Από την πλευρά τους οι Αμερικανοί θέσαν τις δικές τους προϋποθέσεις. Ότι το Κυπριακό θα πρέπει να λυθεί με μυστικές συνομιλίες Ελλάδας-Τουρκίας υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ, ότι από αυτήν τη λύση δεν πρέπει να υπάρχει νικητής και ηττημένος και ότι δεν πρέπει να διαταραχθεί ούτε λιοτουρκικός πόλεμος, ούτε να διαταραχθούν οι σχέσεις των χωρών της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτά τα έχετε σε έγγραφα, δηλαδή, έχετε αποδεικτικά? Αυτά είναι
ισχυρά δημοσιεύματα τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής διαψευστεί από κανένα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση στο Αμερικανικό αρχείο για να βρούμε όλα αυτά τα στοιχεία στο Βρετανικό αρχείο. Αλλά ήδη αυτά είναι δημοσιευμένα σε βιβλία τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και μέχρι στιγμής δεν έχουν διαψευστεί. Αλλά αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι αυτές οι παράμετροι είναι παράμετροι οι οποίοι καθοδήγησαν και την Αμερικανική πολιτική μέχρι και το 1974. Γι' αυτό και μετά από αυτήν τη συμφωνία, βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αρχίζουν πια οι συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στη Ζυρίχη για να καταλήξουμε στο τελικό κείμενο της συμφωνίας, το οποίο τον Φλεβάρι του 1959 παρουσιάστηκε στο Λονδίνο πια, παρουσία των εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων όπως ήθελαν να τις παρουσιάσουν, του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του Φεϊζάλ Κουτσού, για να γίνει η συγκεκριμένη υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης Λονδίνου, για να δοθεί αυτό το λεγόμενο μετααπικιακό καθεστώς, το οποίο ουσιαστικά οι Βρετανοί, μέσα από την παρουσία των Βρετανικών βάσεων από τη μια, αλλά και μέσα από τις διατάξεις του Συντάγματος, να μπορούν κανέναν τρόπο απόλυτο να το ελέγχουν. Είναι όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να γνωρίζουν. Στην σελίδα 187 των Ελληνικών Πρακτικών υπάρχει διατυπωμένο ένας διάλογος, ο οποίος έγινε μεταξύ των τότε Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Αβέροφ και Ζορλού, όπου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών λέει στον κύριο Αβέροφ: «Έχετε την εντύπωση, κύριε συνάδελφε, ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία διεκδικεί να έχει εγκυητικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι για να τα αξιοποιήσει για ασήμαντους λόγους και για λεπτομέρειες? Δεν έχετε την εντύπωση ότι στο πλαίσιο της καχυποψίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο λαούς, σε περίπτωση που η Ελλάδα πραγματοποιήσει ένα πραξικόπημα στην Κύπρο, η Τουρκία να μην έχει το νόμιμο δικαίωμα της επέμβασης?» Άρα λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για χρόνια πριν, έτσι. Άρα λοιπόν, είναι πασιφανές ότι η Τουρκία διεκδίκησε να έχει τα εγκυητικά δικαιώματα για να μπορέσει να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της για επανάκτηση της Κύπρου και σωμάτωση ολόκληρης της Κύπρου στην τουρκική επικράτεια. Αλλά κατά τρόπο ξεκάθαρο έδωσε ένα παράδειγμα. Γι' αυτό είναι και απαράδεκτο και αδιανόητο οποιοδήποτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο στρατιωτική πολιτική ασχολήθηκαν με τον Κυπριακό να μην γνώριζαν αυτή τη λεπτομέρεια και να μην την λάμβαναν υπόψη όσον αφορά την πορεία των γεγονότων για να φτάσουμε στο 1974. Το πραξικόπημα του 1974 ήταν το τρίτο πραξικόπημα το οποίο σχεδιάστηκε στην Αθήνα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Το πρώτο πραξικόπημα σχεδιάστηκε την άνοιξη του 1965, λόγω του ότι ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος θεωρήθηκε ως ο υπεύθυνος για την απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον στη διάσκεψη της Γενέβης τον Αύγουστο του 1964. Το οποίο έδινε νομίζω 10% στην Τουρκία, έδινε μόνο ριζοκάρπασο, τη βόρεια πλευρά και το υπόλοιπο στην Ελλάδα. Έδινε ακριβώς το 10% να είναι μια μεγάλη στρατιωτική τουρκική βάση, έδινε το θέμα της αυτονομίας σε τουρκοκυπριακές περιοχές και στο θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και το υπόλοιπο τμήμα υποτίθεται ένωση της Κύπρου μαζί με την Ελλάδα. Ήταν πρόταση την οποία οι Αμερικανοί πάντα ήθελαν για τη διπλή ένωση, έτσι ώστε να αποτραπεί η οποιαδήποτε σοβιετική επιρροή στον χώρο της Κύπρου και της Μέσης Ανατολής. Μια στρατιωτική τουρκική βάση που κάλυψε 10% του κυπριακού εδάφους με πλήρη ανάπτυξη όλων των ειδών των στρατιωτικών δυνάμεων ήταν το πιο εύκολο εγχείρημα στη συνέχεια, με ένα πρόσχημα και με μια προβοκάτσια που η Τουρκία έχει μετατραπεί σε παγκόσμια πρωταθλήτρια για αυτά, να προχωρήσει την κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Το πρώτο λοιπόν πραξικόπημα σχεδιάστηκε την άνοιξη του 1965, ματιώθηκε όταν γνωστοποιήθηκε από ό,τι αντιλαμβανόμαστε στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Γιώργιο Παπανδρέου, ο οποίος έστειλε στην Κύπρο τον τότε Διευθυντή του Δευτέρου Επιτελικού Γραφείου του ΓΕΣ, τον στρατηγό Πανουριά, για να ματιώσει το συγκεκριμένο πραξικόπημα όπως και έγινε. Το δεύτερο πραξικόπημα, το οποίο σχεδιάστηκε στην Αθήνα σε βάρος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ήταν στις 14 του Φλεβάρι του 1972 από την Χούντα του Παπαδόπουλου και του Πατακού. Το πραξικόπημα αυτό ματιώθηκε τελικά γιατί υπήρξε υποκλοπή τηλεφωνήματος του τότε πρέσβη της Χούντας στη Λευκοσία, Κωνσταντίνου Παναγιωτάκου, ο οποίος τηλεφωνούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και ζητούσε να πάρει το πράσινο φως για να μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία του πραξικοπήματος. Υπάρχει καταγεγραμμένο από την Κυπριακή ΚΙΠ και υπάρχει και στα πρακτικά της Βουλής. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στη συνομιλία. Το ένα σημαντικό στοιχείο ήταν το ερώτημα το οποίο έθεσε καλά υπέραν του Ατλαντικού Σύμμαχος, δεν έχει δώσει το πράσινο φως, το green light για να προχωρήσουμε. Ποια είναι υπέραν του Ατλαντικού Σύμμαχος χώρα, ήταν γνωστό. Και το δεύτερο που τους έλεγε είναι ότι όσο περισσότερο καθυστερούμε, κινδυνεύουμε να χάσουμε το λεωφορείο. Επειδή στην Κύπρο δεν έχουμε τρένα, θα χάναμε το λεωφορείο. Λοιπόν, μετά από αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος είχε καλέσει τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Κλάφκον Κλειρίδη, του έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες, επισκέφτηκε το τότε πρέσβη των ΗΠΑ στη Λευκοσία, τον Ντόπερ.
τον ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη περίπτωση και τον προειδοποίησε ότι αν πραγματοποιηθεί πραξικόπημα θα γίνει μεγάλη ματοχυσία, γιατί ήδη οι αντιστασιακές δυνάμεις στην Κύπρο έχουν ήδη εξοπλιστεί, έχουν οργανωθεί και θα γίνει ματοχυσία. Και ματιώθηκε. Υπάρχει μια αποκαλυπτική συνέντευξη η οποία δόθηκε στο ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου μετά από κάποια χρόνια από τον Στυλιανό Πατακό. Που όταν ρωτήθηκε για αυτό το ζήτημα, είπε ότι πριν την διενέργεια του συγκεκριμένου πραξικοπήματος, συμβουλευτήκαμε κάποιους έμπειρους διπλωμάτες, ανέφερε και τα ονόματα τους, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, λέει, μετά από τη δική τους την εισήγηση, αποφύγαμε να διαπράξουμε το λάθος το οποίο διέπραξε ο Ιωαννίδης το 1974. Τώρα, εάν όντως το πραξικόπημα ματιώθηκε λόγω των συμβουλών των συγκεκριμένων διπλωματών, εάν ματιώθηκε λόγω της παρέμβασης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στον Αμερικανό πρέσβη και έγινε παρέμβαση από τους Αμερικανούς, ή ματιώθηκε γιατί ακριβώς είχε διαπιστωθεί ότι υπήρξαν έτοιμες αντιστασιακές ομάδες οι οποίες σε περίπτωση του πραξικοπήματος θα πρόβαλαν στεναρή ένοπλη αντίσταση, ή αν συνέβαιναν όλα αυτά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και το τρίτο πραξικόπημα ήταν αυτό που έγινε το 1974. Ο Γρηγόριος Μπονάνος, τότε αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, στην κατάθεση που έδωσε στην Ελληνική Βουλή, ξεκαθάρισε ότι για πρώτη φορά ο Ιωαννίδης του μίλησε για πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου το φθινόπωρο του 1973, πριν ακόμα από την ανατροπή του Γεώργιου Παπαδόπουλου. Η πρώτη σύσκεψη για την οργάνωση του πραξικοπήματος, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει, έγινε τον Φεβρουάριο του 1974 και σε αυτή έλαβαν μέρος Κιζίκης, Ιωαννίδης, Ανδρουτσόπουλος και Μπονάνος και καθόρισαν τα βασικά σχέδια του πραξικοπήματος. Η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος έγινε τον Απρίλιο του 1974, συμπεριλαμβανομένων εκτός από τους τέσσερις και του τότε αρχηγού στρατού, όπου καθόρισαν ποιος θα είναι ο αρχηγός, ο υπαρχηγός, τα σχετικά ζητήματα τα οποία αφορούσαν τη συστηματολογία και την περίοδο πραγματοποίησης του πραξικοπήματος. Η δε τελική συγκέντρωση για την εκτέλεση του πραξικοπήματος με κάθε λεπτομέρεια, με τη συμμετοχή πια και του Γεωργίτση, ο οποίος ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος, και του Κομπόκη, του διοικητή των καταδρομών που ήταν ο υπαρχηγός, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουλίου του 1974. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η κατάθεση την οποία μας έδωσε ο τότε επικεφαλής του κλιμακίου της Ελληνικής ΚΥΠ στην Κερίνια, υπολοχαγός τότε Αλέξανδρος Σημεφορίδης, ο οποίος υπηρετούσε σε αυτό το κλιμάκιο από το 1969. Ενώ, λέει, παλαιότερα, όταν παρακολουθούσαμε διάφορες ύποπτες κινήσεις των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή της νότιας Τουρκίας ή στις θάλασσα μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, ενημερώναμε τα αρμόδια ανώτερα κλιμάκια και μας έδινα συγκεκριμένες οδηγίες χειρισμού ή πρόσθετων πληροφοριών. Τον Απρίλιο του 1974, μετά την τελική απόφαση που είπα προηγουμένως, παρατηρήσαμε μία περίεργη κίνηση των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή Αλεξανδρέτσας, Μερσίνας και Αδάνων. Όπου στην ουσία μετακινήθηκε η 28η Ιεραρχία στην περιοχή, μετακινήθηκε η 50η Ταξιαρχία Αλεξιπτοδιστών, τα αποβατικά σκάφη, γινόντουσαν συνεχόμενες αποβατικές ασκήσεις στον κόλπο της Αλεξανδρέτσας, μεταφορά πολεμικού υλικού και τα υπόλοιπα. Και ενώ ενημερώναμε τα προϊστάμενα κλιμάκια, δεν υπήρχε καμία ουσιαστικά αντίδραση, ούτε οποιασδήποτε πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που φαίνεται ότι υπήρχε ένας συντονισμός είτε απευθείας μεταξύ Χούντας και τουρκικής κυβέρνησης, είτε συντονιστή μέσω τρίτου. Επίσης, ένα πάρα πολύ αποκαλυπτικό στοιχείο. Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1973, ο τότε στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανικής Υπάτης Αρμοστίας στη Λευκοσία, συνταγματάρχης Στόκερ, επισκέφθηκε κατά επανάληψη το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και τους είχε ενημερώσει ότι σύμφωνα με στοιχειοθετημένες πληροφορίες που είχαν από συνεργάτες του, η Τουρκία ετοιμάζει αποβατική ενέργεια στην Κύπρο. Και μάλιστα τους ενημέρωσε ότι η κύρια δράση της επιχείρησης δεν θα είναι η αποβατική ενέργεια, αλλά η αερομεταφορά δυνάμεων στον τουρκοκυπριακό θύλακα Λευκοσίας, Κιόνελη, Αγύρτας. Τους έδωσε στοιχεία για τον αριθμό των ελικοπτέρων που διαθέτει ο τουρκικός στρατός, για τις δυνατότητες μεταφοράς προσωπικού και οπλισμού αναπτύσσει και όλα τα σχετικά, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη ακόμα και την ημέρα της εισβολής, όταν τα τουρκικά μεταγωγικά αεροπλάνα έριχναν τους αλεξιπτοδιστές στο συγκεκριμένο θύλακα, αλλά και τα ελικόπτερα τα τουρκικά μετέφεραν οπλισμό για να ενισχύσουν ακριβώς
αυτή τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή δράση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στη συνθήκη ρήγης Λονδίνου για να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Καραμαλής ήταν ο πρόθυμος άνθρωπος που θα κάνει τα χατήρια των Αμερικανών και των Άγγλων. Και αν ο Καραμαλής έλεγε ότι εγώ δεν δέχομαι να κάτσω με την Τουρκία στο ίδιο τραπέζι, γιατί από τη συνθήκη της Λοζάνης έχει αποσυρθεί από το δικαιωμάτιο της Κύπρου. Τι θα γινόταν μετά? Θα μπορούσε η Αγγλία να παρακάμψει μια συνθήκη και να πει ότι δίνω την Κύπρο στην Τουρκία, ας πούμε, γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να μπει σε συνομιλίες? Θα συνέχιζε η αποικιοκρατία και θα φτάναμε σε αιματοχυσίες με επαναστάσεις κτλ.? Ποιο θα μπορούσε να είναι το σενάριο? Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω, γιατί δεν γνωρίζω τι διεμήφθη στο παρασκήνιο, ας πούμε, και ποιες ήταν οι διπλωματικές συνέργειες που έγινε μεταξύ όλων αυτών. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι στην Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όταν είχε πάει στο Λονδίνο για την υπογραφή, υπήρξε ουσιαστικά έμεσος εκβιασμός όσον αφορά τον Μακάριο για την υπογραφή των συμφωνιών. Ότι και όχι να έλεγε, θα κάνανε αυτό που θέλανε, ας πούμε. Και μάλιστα υπήρχε και διαφορά, αλλά αυτοί που σίγουρα είχαν διαφωνήσει με την υπογραφή των συμφωνιών ήταν ο Βάσος Λυσσαρίδης, ήταν ο Τάσος Παπαδόπουλος και ακόμα ένας πολιτευτής που πραγματικά ζητώ συγγνώμη μου, δεν φεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του, οι οποίοι ουσιαστικά διαφώνησαν με όλη την υπόλοιπη Κυπριακή Αντιπροσωπεία, η οποία ουσιαστικά είχε αποδεχθεί την υπογραφή των συμφωνιών μετά από τις παρεμβάσεις που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση. Πώς κρίνετε γενικά τη στάση του Μακάριου ως προς την ανεξαρτησία της Κύπρου και ποιες ήταν οι βλέψεις του ως προς το ενωτικό ζήτημα? Δηλαδή, το 58 τον βλέπουμε στη συνέντευξη που δίνει στη Βρετανική τηλεόραση να λέει για ανεξαρτησία της Κύπρου. Αυτό πιστεύετε ότι το έκανε γιατί έβλεπε στο παρασκήνιο τι πάει να γίνει και ήθελε να πετύχει πρώτα την ανεξαρτησία και μετά την Ένωση? Και μετά στο 63, πώς τον βλέπετε, που κάνει το συναθώριο του Συντάγματος? Δηλαδή, ποιες ήταν οι βλέψεις του Μακάριου ιστορικά εκείνη την περίοδο? Μάλλον αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα πιάθαινε σε επίπεδο εκτιμήσεων το οποίο γίνεται. Ο Μακάριος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης της Κύπρου μαζί με την Ελλάδα. Ήταν ο πρωταγωνιστής του ενωτικού δημοψηφίσματος το 1950. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε μια διεθνή εκστρατεία όσον αφορά το Κυπριακό με προσπάθεια, ειδικά μετά το 1952, όταν ανέλαβε και αρχιεπίσκοπος και ανέλαβε τον εθναρχικό ρόλο για την διεθνοποίηση του Κυπριακού, για την εγγραφή του Κυπριακού και στα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει να πούμε ότι αρχικά η κυβέρνηση Πλαστήρα, για τους δικούς της λόγους, όχι μόνο δεν δέχτηκε την εγγραφή του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά αρνήθηκε να παραλάβει και τους δέλτους του ενωτικού δημοψηφίσματος. Στη συνέχεια έγινε μια πρώτη εγγραφή και συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη επί κυβέρνησης Αλέξανδρου Παπάγου το 1954. Εδώ ήταν ένα ζήτημα το οποίο ουσιαστικά θεωρώ πως θορύβησε ιδιαίτερα τους Βρετανούς, γιατί μέσα από τη διεθνοποίηση του Κυπριακού υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος της εμπλοκής και της Σοβιετικής Ένωσης ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και γι' αυτό ακριβώς όλοι οι νατοικοί σχεδιασμοί και των Βρετανών και των Αμερικανών ήταν κυρίως να αποτρέψουν με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε σοβιετική εμπλοκή όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού, λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που παρουσίαζε ο χώρος της Μέσης Ανατολής. Ο αγώνας της ΙΟΚΑ ουσιαστικά ξεκίνησε, ήταν και πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ο Αρχιεπισκόπος Μακάριος επέλεξε και τον Γρίβα να είναι επικεφαλής της ένοπλης οργάνωσης. Εδώ οι πληροφορίες, και μιλώ πάντα με πληροφορίες, γιατί δεν έχω κάποιο στοιχείο ή κάποιο ντοκουμέντο, ήταν ακριβώς γιατί θεωρούσε ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούσε να ισχυροποιήσει τη διαπραγματευτική του θέση για να μπορέσει ακριβώς να πετύχει τον στόχο που ήθελε, που ήταν ο στόχος της Ένωσης της Κύπρου μαζί με την Ελλάδα. Εάν στη συνέχεια και μετά την εξορία του το 1956 αντελήφθηκε ακριβώς τους κινδύνους που ελοχεύουν, αλλά και τον ύποπτο και τον ύπουλο βρετανικό ρόλο, με την εμπλοκή κυρίως της Τουρκίας, όπως έγινε με τη διάσκεψη του Λονδίνου του 1955, με την οποία ρίστον παρόδο ο Μακάριος έχει διαφωνήσει. Αυτό ενδεχομένως να αναθεώρησε πια τις θέσεις και τις απόψεις του και να επέλεξε ενδεχομένως μέσα από την μορφή της ανεξαρτησίας να πετύχει μια μεταβατική περίοδο, ώστε να μπορέσει να διαμορφώσει τις συνθήκες όπως ο ίδιος θα ήθελε για μια πραγματική ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Όταν λοιπόν το 1963 οι Τουρκοκύπριοι ξεκίνησαν να εφαρμόζουν το σχέδιο για κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να μπορέσουν να προχωρήσουν στο σχεδιασμό όπως αυτοί τον ήθελαν, αρχίζοντας από το βέτο το οποίο έθεσαν όσον αφορά την έγκριση των προϋπολογισμών και όλα τα συναφή, ο Μακάριος προχώρησε και υπέβαλε στην τουρκική πλευρά ένα κατάλογο από 13 σημεία αναθεώρησης του Συντάγματος. Θα πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα από τα σημεία αυτά ήταν σημεία τα οποία περισσότερο ευνοούσαν την τουρκοκυπριακή πλευρά παρά την ελληνοκυπριακή. Για παράδειγμα, ένα από τα σημεία έλεγε ότι σε περίπτωση απουσίας
του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, δεν θα τον αντικαθιστά ο Ελληνοκύπριος Πρόεδρος της Βουλής, αλλά ο Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος. Οι αντιδράσεις δεν ήταν πρώτα από την τουρκική πλευρά. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν απόρριψη των σημείων από πλευρά της Τουρκίας. Επίσης, έναν από τις προτάσεις τις οποίες είχε δώσει ο Αρχιερείς Μακάριος ήταν η ενοποίηση των Δήμων, να μην υπάρχουν χωριστή δήμη για να μην υπάρχει αυτός ο διαδισμός και κυρίως να μην υπάρχει ο εθνοτικός διαχωρισμός, τον οποίο ενδεχομένως ο Μακάριος αντιλαμβανόταν ότι στο μέλλον ήταν αυτόν το οποίο θα χρησιμοποιούσε κάποια στιγμή η Τουρκία για να προωθήσει ενδεχομένως τα δικά της τα σχέδια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες ήταν οι πληροφορίες που είχε είτε από διπλωμάτες, είτε από μυστικές πηγές ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, είτε από Κύπρο, είτε από το εξωτερικό, είτε ενδεχομένως από ηγέτες του κινήματος των αδεσμεύτων, οι οποίοι μπορεί ενδεχομένως να είχαν κάποια περισσότερη πληροφόρηση για αυτά τα ζητήματα. Αυτοί λοιπόν που απέρριψαν πρώτοι τις προτάσεις Αρχιερείου Μακαρίου ήταν η τουρκική κυβέρνηση. Στη συνέχεια απορρίφθηκε και από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Και εδώ υπήρξε και μια σοβαρή διένεξη μεταξύ του τότε Τούρκου πρέσβη στην Λευκοσία, Νιρβάνα, ο οποίος ουσιαστικά υποστήριξε τις προτάσεις Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και υποστήριξε τη θέση του Μακάριου για θέμα αναθεώρησης του συντάγματος με στόχο τη βελτίωση. Γι' αυτό και ανεκλήθηκε από τη Λευκοσία και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, τέθηκε και εκτός υπηρεσίας. Και είναι πάρα πολύ καλά κάποιοι να μελετήσουν ακριβώς και την έκθεση Νιρβάνα, αλλά και τις θέσεις τις οποίες δημόσια ο συγκεκριμένος πρέσβης είχε διατυπώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και γι' αυτό ακριβώς το Δεκέμβριο του 1963, με διάφορα προσχήματα, ξεκινά η τουρκοκυπριακή ένοπλη ανταρσία. Με βασικό στόχο ο τουρκοκυπριακός θύλακας Λευκοσίας, Αγύρτας και Ονελή να αποκτήσει έξοδο προς τις ακτές της Κερίνιας, για να μπορεί η Τουρκία ανενόχλητη να μεταφέρει στρατιωτικών υλικών, άνδρες και όλα τα υπόλοιπα για να πετύχει το στόχο της. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το καλοκαίρι του 1959, πριν ακόμα από την επίσημη ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνελήφθη το πλοίο Ντενής, ανοιχτά της Κύπρου, να μεταφέρει οπλισμό και το βήθησαν οι Τουρκοί, που αυτό είναι ακόμα μια ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας. Το 1963, όταν ξεκίνησε η τουρκοκυπριακή ανταρσία, που ήταν μια μορφή πραξικοπήματος και δεν ήταν διακοινωτικές συγκρούσεις όπως κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν, ήταν τουρκικό πραξικόπημα. Στην Κύπρο τότε βρισκόντουσαν με διάφορα προσχήματα, πέραν από τους άνδρες της Τουρδίκ, περίπου 1.000 εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί και οπλίτες της Τουρκίας, που στελέχωναν ακριβώς την τρομοκρατική οργάνωση TMT, η οποία ιδρύθηκε το 1958 κατόπιν υποδείξεων του Γραφείου Ειδικού Πολέμου της Τουρκίας, με επικεφαλής αυτής της οργάνωσης, το Ραούφ Τεκτάς. Η στάση του Μακάριου ποια πιστεύετε ότι ήταν σε σχέση με την μεραρχία? Καταρχήν, αν ήταν θετικός όταν ήρθε η μεραρχία στην Κύπρο και στη συνέχεια στα γεγονότα που αφορούν την απόσυρση της μεραρχίας. Ποια ήταν η στάση του Μακάριου και στα γεγονότα της Κοφίνου αντίστοιχα ποια ήταν η ανοχή του ή η εντολή του από πίσω? Είναι προφανές ότι για να έρθει η μεραρχία του 1964 ο Μακάριος συγκατατέθηκε. Δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εδώ όμως υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή η οποία βρίσκεται στην κατοχή μας, του Γεώργιου Γρίβα, ο οποίος τότε ήρθε με τη μεραρχία και ανέλαβε ενός επικεφαλής της ΑΣΔΑΚ, της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Άμυνας Κύπρου, που είχε υπό την ευθύνη συντονισμού τη μεραρχία, την Εθνική Φρουρά και την ΕΛΔΙΚ, γιατί η μεραρχία τέθηκε κάτω από την αιγίδα της ΕΛΔΙΚ και όχι της ΑΣΔΑΚ. Σε αυτή την επιστολή, που αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν την είχε στείλει στον τότε Υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, τον Πέτρο τον Γαρουφαλιά, ή στον Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, μεταξύ άλλων έλεγε τα εξής, γιατί υπήρξε μια διαμάχη για το ποιος θα ήταν ο επικεφαλής της μεραρχίας, η ΑΣΔΑΚ ή η ΕΛΔΙΚ. Διαρωτούμε, λέει, ο λόγος για τον οποίο τα τμήματα της μεραρχίας έχουν στρατονιστεί πέριξ της Λευκοσίας είναι μόνο για σκοπούς άνετης διαβίωσης ή υπάρχει έτερος λόγος τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε? Εδώ υπάρχει και έναν εξίσου σημαντικό στοιχείο. Ένα πολύ σημαντικό τηλεγράφημα το οποίο απέστειλε ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, George Ball, στις 22 Αυγούστου του 1964, στον Άτσεσον και στους πρεσβευτές των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην Άγκυρα και στο Λονδίνο, με αφορμή το θέμα της διάσκεψη τη Ζηρίχη και τη Γενέβη και τη απόρριψη του σχεδίου Άτσεσον, που λέει ότι σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε που έχουμε, φαίνεται ότι το πάνω χέρι στι σχέσει Αθήνα-Δευκοσία το έχει ο Μακάριος. Και από τη στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να τον τακτοποιήσει, εκτό και αν αυτόν τον αναλάβει ο στρατηγό Γρίβα, θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι μέχρι στιγμή δεν τον έχουμε να αξιοποιήσει. Κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Άρα λοιπόν από ένα σημείο και μετά ενδεχομένω θα ήθελαν την μεραρχία να την χρησιμοποιήσουν
και ως μια μορφή άσκησης πίεσης για τον Μακάριο. Όσον αφορά την αποχώρηση της Μεραρχίας, η αποχώρηση της Μεραρχίας έγινε το 1967 τον Νοέμβριο. Η αποχώρηση της Μεραρχίας έγινε μετά από προβοκάτσια, στην οποία συμμετείχαν Ελλαδίδες αξιωματικοί και η Χούντα, αλλά φαίνεται και στην Κύπρο η θελημένα ή όχι, και ο στρατηγός Γρίβας και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι. Εγώ έχω πάρει κατάθεση και από το άτομο το οποίο πήρε συγκεκριμένες οδηγίες για να κάνει την προβοκάτσια. Φυσικά προκαλούσαν συστηματικά οι Τούρκοι και η τελευταία φάση έγινε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αμέσως μετά από την υπόθεση της Κοφίνου, έναν από τα αιτήματα της Τουρκίας ήταν να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία. Ο Μακάριος έδωσε το OK, επιτεθείτε με στρατό στην Κοφίνου στους Τούρκους και όχι με αστυνομία. Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τουλάχιστον έχει καταγραφεί, γιατί δεν την έχουμε λόγω του ότι καταστράφηκε με το πραξικόπημα του 1974 και όλα τα υπόλοιπα πάρα πολλά έγγραφα, ήταν ότι η οποιαδήποτε αντίδραση θα πρέπει να γίνει αν και εφόσον υπάρχει πρόκληση. Και εκεί όντως υπήρχαν μεν δυνάμεις οι οποίες είχαν μετακινηθεί σε εθνική φορά, κάτω από την κάλυψη της αστυνομικής δύναμης της Κύπρου. Το σχέδιο για την εκαθάριση του συγκεκριμένου θύλακα, το οποίο ετοιμάστηκε από το ΓΕΦ. Επιτελάρχης του ΓΕΦ δεν είναι τυχαίον ότι ήταν ο Γρηγόριος Μπονάνος. Έτυχε της έγκρισης του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ελλάδας. Υπάρχουν σωρία τέτοιων εγγράφων, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή μας. Πιθανόν, μάλλον, είναι το επόμενο βιβλίο το οποίο ετοιμάζω για να εκδώσω με κάποια τέτοια στοιχεία. Όντως υπήρχε η πρόκληση από την πλευρά των Τούρκων για να προκαλέσουν την εκαθάριση, για να μπορέσει να επακολουθήσει αυτό που επακολούθησε. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο μας είχε πει ο Τάσος Παπαδόπουλος, ήταν σε μια συνάντηση που είχε μαζί με τον Cyrus Vance, ο οποίος είχε αναλάβει τότε τη διαδικασία της συγκεκριμένης διευθέτησης, ότι ενώ λέει στην Τουρκία τον είχαν ταλαιπωρήσει αφάνταστα μέχρι που να του δώσουν τις θέσεις για τη διευθέτηση του προβλήματος και όλα τα υπόλοιπα, τον εξέπληξε ιδιαίτερα, λέει, η ελληνική κυβέρνηση, τότε η Χούντα, η οποία σε χρόνο ρεκόρ και χωρίς οποιασδήποτε ενστάσεις αποδέχθηκε να αποχωρήσει η ελληνική μεραρχία από την Κύπρο. Η ελληνική μεραρχία στην ουσία δεν ήταν ευθύνη του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Τα αιτήματα της Τουρκίας ήταν ότι πέραν από την αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας θα έπρεπε να έχει διαλυθεί και η εθνική φρουρά. Από συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, αυτό το οποίο υπόθηκαν ήταν ότι ο Μακάριος τους είπε ότι όσον αφορά το θέμα της μεραρχίας δεν είναι θέμα το οποίο με αφορά, δεν μπορώ να πάρω εγώ την απόφαση δεδομένου ότι η μεραρχία βρίσκεται κάτω από τη διοίκηση της ΕΛΔΙΚ και ουσιαστικά κάτω από τις διαταγές της ελληνικής κυβέρνησης που ήταν η Χούντα. Όσον αφορά το θέμα όμως της διάλυσης της εθνικής φρουράς, εγώ δεν πρόκειται να δεχτώ να διαλυθεί η εθνική φρουρά. Η Επιτροπή του Φακέλου της Κύπρου έχει αποδείξεις για μη συνάντηση του Μακάριου με Καραμαλή, Ετσεβίτ, Κίσιγκερ κατά τα έτη 1973 και 1974, γιατί έχουν υποθεί πολλά και γι' αυτό. Έχουν υποθεί πολλά, αλλά δεν υπάρχει τίποτε το οποίο υπάρχει επιβεβαίωση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω ότι υπάρχει ως επιβεβαίωση ήταν από την κατάθεση που έδωσε ο Δίος Βασιλιάς Κωνσταντίνος, ότι πριν ο Μακάριος τον Ιούλιο του 1974 αποστείλει τη σχετική επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Κιζίκη για την δράση ενδεχομένως των Ελλαδιτών αξιωματικών στην Κύπρο, έστειλε τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου στο Λονδίνο, είχε συνάντηση με τον Δίος Βασιλιά Κωνσταντίνο, τον οποίο ενημέρωσε για την πρόθεση του για τη συγκεκριμένη επιστολή, και ο Τέος Βασιλιάς εισηγήθηκε ότι θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί και στο Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και μάλιστα διευθετήθηκε συνάντηση ακριβώς από το Λονδίνο ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, ο διευθυντής του γραφείου του, να πάει κατευθείαν από το Λονδίνο στο Παρίσι, να δώσει τη συγκεκριμένη επιστολή και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή για να έχει γνώση. Από εκεί και πέρα, το τι διεμήφθηκε, ποιες ήταν οι απόψεις του καθενός, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να διαβηθούμε στον άλλο διαδικασία. Σχετικά με την εισβολή, λοιπόν, στο κρίσιμο αυτό σημείο, ο Ιωαννίδης πιστεύεται ότι ήταν ένας άνθρωπος 100% συνειδητοποιημένος για το τι πήγαινε να κάνει σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς, ή ήταν κάποιος ο οποίος έπεσε αφελώς σε μια παγίδα που του στήσαν οι Αμερικανοί, ότι εμείς κρατάμε τους Τούρκους και εσύ μπορείς να κάνεις πραξικόπημα.
Από την ώρα που ανέφερα τα γεγονότα του 1959 και του σχετικού εγγράφου, αφέλεια δεν μπορεί να υπάρχει. Από τη στιγμή που είχαν ήδη πληροφορίες από το κλιμάκιο της ελληνικής σκέψης Κύπρου για τις δραστηριότητες οι οποίες γινόντουσαν στην Τουρκία, ούτε και εδώ υπάρχουν ψευδαισθήσεις. Το τρίτο που δεν υπάρχει ψευδαισθήση, ό,τι και να λέει ο καθένας, γιατί ευτυχώς βρίσκονται στην κατοχή μας τα πρακτικά. Στις 19 Ιουλίου υπήρχε συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ της Χούντας και της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών Σίσκο, ο Υφυπουργός Άμυνας Έσγουερθ και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τάσκα. Όπου στην ουσία η Χούντα συνενεί για εκτόνωση της κρίσης η τουρκοκυπριακή κοινότητα να αποκτήσει έξοδο προς τη θάλασσα. Άρα στην ουσία συνένεσε στο να καταληφθούν κυπριακά εδάφη για να μπορέσει ακριβώς να πετύχει το θύλακα που η Τουρκία ήθελε, αυτόν που προγραμματίζει από το 1964. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν ληφθήκε κανένα μέτρο, δεν εφαρμόστηκε για το σχέδιο άμυνας της Κύπρου. Ούτε ναρκοθέτηση της Κερίνιας ή της Αμυκόστου, ούτε καθόλου. Αμυντικά συστήματα, απλά αφήσαμε τους Τούρκους να μπουν και να κάνουν προγεφύρωμα. Μάνο, επειδή έτυχε εκείνη την περίοδο να ήμουν σε μια ηλικία 17 χρόνων και επειδή ήμουν έντονα πολιτικοποιημένος, ήμουν δραστηριοποιημένος από τότε στην νεολαία της ΕΔΕ και ζούσα και βίωνα τα γεγονότα. Και επειδή έμενα σε ένα χωριό της επαρχίας Κερίνιας, το Διόριος. Ήταν περιοχή στην οποία το 1964 είχε στρατοπεδεύσει ίσως το μεγαλύτερο τάγμα της ελληνικής μεραρχίας, αλλά και στη συνέχεια, όταν αποχώρησε το 1967, στην συγκεκριμένη περιοχή στρατονίζονταν 3 στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. 2 στρατόπεδα πεζικού και 1 μοίρα πυροβολικού που είχαν την ευθύνη ακριβώς της προστασίας της αυτογραμμής. Την προδοσία την έζησα βιωματικά από πρώτο χέρι. Το 1974 όλα αυτά είχαν αποσυρθεί από τις θέσεις τους. Να πω ότι για παράδειγμα το ένα από τα τάγματα, το 281 τάγμα πεζικού, το οποίο ήταν τάγμα πολυβολητών, ήταν ένα από τα καλύτερα σε θέμα επιχειρησιακής ικανότητας τμήματα της Εθνικής Φρουράς, είχε την ευθύνη επάνδρωσης των πολυβολίων στην αυτογραμμή της Κερίνιας. Στις 15 Ιουλίου, με την έναξη του πραξικοπήματος, τους έδωσαν οδηγία να μετακινηθούν από τη συγκεκριμένη περιοχή στη Λευκωσία για να εδραιωθεί το πραξικόπημα. Για να τη μετακίνηση τους χρησιμοποιήθηκαν τα οχήματα της 183 μοίρας πυροβολικού που γυτνίαζε με το συγκεκριμένο στρατόπεδο. Παλαιότερα ήταν ενιαίο στρατόπεδο και στη συνέχεια διασύρματοπλέγμα τους διαχωρίστηκε. Στις 16 Ιουλίου δόθηκε οδηγία σε αυτόν το τάγμα να μετακινηθεί στην Πάφο για να κυνηγήσει τον Μακάριο. Ό,τι να είναι πραγματικά. Δηλαδή, πόσους χιλιάδες άντρες είχαμε πριν τις 15 Ιουλίου, πριν μιλούμε, το μιλούμε στην Κερίνια και πόσους χιλιάδες είχαμε στις 20 Ιουλίου. Ναι, εάν δείτε το πόρισμα του φακέλου της Κύπρου της Κυπριακής Βουλής, υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας ότι οι δυνάμεις οι οποίες στάληκαν για να κυνηγήσουν τον Μακάριο στην Πάφο στις 16 Ιουλίου, αριθμητικά και οπλικά ήταν υπέρτερες των δυνάμεων που στάληκαν στις 20 Ιουλίου για να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό προγεφύρωμα και την τουρκική αποφάση. Λες και ήταν ο Τσακ Νόρις, ας πούμε. Εκατοντάδες ήταν, δεν ήταν χιλιάδες. Εκατοντάδες ήταν ο στρατός που είχαμε στην Κερίνια και οι οποίοι έφυγαν όλοι, σαν να λέμε σχεδόν. Ένα τάγμα ολόκληρο, περίπου. Ένα τάγμα. Ένα τάγμα ολόκληρο είχε μετακινηθεί στην Πάφο. Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, το απόγευμα, παίρνουν οδηγίες να επιστρέψουν στη Λευκωσία. Και συμβαίνει το εξής παράδοξο. Αποβιβάζεται ολόκληρο το τάγμα και το υλικό πολέμου που είχαν από τα οχήματα της 183 μοίρας πυροβολικού να στρατοπεδεύσουν στην Αθαλάσσα και τα οχήματα μετακινούνται και πηγαίνουν στην 183 άδεια. Δηλαδή, ποιο ήταν το πρόβλημα να μετέφεραν κατευθείαν για τους συγκεκριμένους άνδρες, αφού στο ίδιο στρατόπεδο πήγαιναν. Στην Αθαλάσσα, στη Λευκωσία. Στη Λευκωσία. Ακριβώς, στη Λευκωσία. Τα πολυβολία, δηλαδή και τα αντιεροπορικά και τα πολυβολία, όλα δεν τα αφήσαν στη Λευκωσία. Δεν ήταν επανδρομένα. Λοιπόν, στις 11 το βράδυ, ο πρώτος λόχος του 281 παίρνει διαταγή να μετακινηθεί στην περιοχή Αμοχώστου, γιατί λέει φοβόμαστε για τουρκική απόφαση στην Αμόχωστο. Δήθεν, ναι. 19 Ιουλίου στις 11 το βράδυ. Στις 11 το βράδυ. Ενώ έχουμε επίσης συνέντευξη τον στρατιώτη που είδα από το ραντάρ τους Τούρκους ότι έβλεπε από τις 8 το βράδυ στις 19 Ιουλίου τους Τούρκους απέναντι. Στις 2 το απόγευμα της 19ης Ιουλίου απέπλευσε το τελευταίο αποβατικό σκάφος τουρκικού στόλου με κατεύθυνση στην Κύπρο. Οι Τούρκοι τότε έκαναν μια κίνηση. Την νεοπομπή την χώρισα στα δύο. Ένα τμήμα της νεοπομπής από αντιτορπιλικά κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Αποστόλου Ανδρέα. Ενώ τα αποβατικά σκάφη με συνοδεία άλλων αντιτορπιλικών κατευθύνθηκαν προς την πλευρά της Κερίνιας. Αυτό πιστεύω ότι ήταν μια κίνηση παραπλάνησης. Και υπάρχει επίσης το τηλεγράφημα το οποίο έστειλε ο επιτετραμμένος της ελληνικής πρεσβείας, Σέρπος, στις 11 το βράδυ ή 11.30 το βράδυ της 19ης στην Αθήνα, που λέει ότι
σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αριθμός αποβατικών σκαφών, 14 αποβατικά σκάφη βρίσκονται 12 χιλιόμετρα έξωθεν των ακτών της Κερίνιας και άλλα 5 αντιτορπιλικά στην τάδε περιοχή. Η ΓΕΦ δεν ανησυχεί. Δεν ανησυχεί. Με αποτέλεσμα τι? Την επόμενη μέρα το πρωί, το συγκεκριμένο τάγμα επιβιβάζεται σε μεταγωγικά αυτοκίνητα του λόχου μεταφορών της Εθνικής Φρουράς, εν ώρα ημέρας 6.30 το πρωί και με ήλιο, για να μετακινηθεί και να μετακινηθεί να πάει στο στρατόπεδο του προς τις ακτές της Κερίνιας. Και στην περιοχή Κοντεμένου χτυπήθηκαν από την τουρκική αεροπορία με αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες. Την ώρα που κατευθυνόντουσαν, έβλεπαν τα μεταγωγικά αεροπλάνα της Τουρκίας να κάνουν ρήξη αλεξιπτοδιστώσεων στον τουρκοκυπριακό θύλακα της Λευκωσίας, και ενώ ζητούσαν από τον διοικητή να γίνει διασπορά και να χτυπήσουν τα αεροπλάνα, οι οδηγίες που είχαν από το Γενικό Επιτελείο, από το ΓΕΦ, είναι ότι πρόκειται για άσκηση και να συνεχίσετε την πορεία σας. Μάλιστα. Οπότε δεν χρειάζεται καν να ρωτήσω αν ο Μακάριος δεν έκανε το διάγγελμα στην πορεία, αν θα είχε αλλάξει κάτι, δεν θα άλλαζε απολύτως τίποτα. Την παρακάμπτουμε τελείως αυτή την ερώτηση. Μα και το θέμα, ας πούμε, του διαγγέλματος του διευθυντή ο Μακάριος. Το διάγγελμα του Μακαρίου έγινε στις 4.30 ώρα το πρωί της 20 Ιουλίου. Ναι. Όταν ήδη χρονικά, η απόφαση δεν ναι. εξέλεξη. Αλλά και κάτι άλλο. Ο Μακάριος τι ζήτησε? Ο Μακάριος δεν ζήτησε επέμβαση της Τουρκίας. Ο Μακάριος ζήτησε από τις εγκύτριες δυνάμεις να αποκαταστήσουν τη συνταγματική τάξη με βάση τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ακόμα κάτι. Ότι στη συνθήκη, πέραν από το γεγονός ότι οι τρεις δυνάμεις σε έναν τέτοιο ενδεχόμενο έπρεπε να είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους πριν γίνει οτιδήποτε σε περίπτωση συνταγματικής ανατροπής, υπάρχει γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας του ΟΗΕ από το 1962 που λέει τι? Ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η οποιαδήποτε επέμβαση των εγκυτριών δυνάμεων μετά από δική τους συμφωνία θα πρέπει να τύχει της έγκρισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Συνέβηκαν όλα αυτά? Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν το να μεταφέρουμε τις ευθύνες μας στον Μακάριο ή στον έναν ή στο άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Η ουσία είναι μία. Ήταν προδοσία. Και σε αυτή την προδοσία συνειδητά συμμετείχε τουλάχιστον η ανώτατη ηγεσία της Χούντας. Ο Καραμαλής δεν είχε κι αυτός παρόμοια ευθύνη με τη Χούντα, με την έννοια ότι αναλαμβάνει στις 24 Ιουλίου, αλλά μέχρι τις 14 Αυγούστου, μέχρι τον Ατήλα 2, δεν στέλνει καμία ενίσχυση στην Κύπρο και ποτέ δεν έστειλε. Το είπε άλλωστε και στο Γλάφκο Κλειδίδη, υπάρχουν οι μαρτυρίες αυτές. Και ενώ έβλεπε τους Τούρκους να αποβιβάζουν συνεχώς στρατό στην Κερίνα, γιατί φτάσανε από 20.000 να γίνουν πάνω από 40.000, στις διαπραγματεύσεις στη Γενέβη δεν έλεγε απολύτως τίποτα. Σαν να μην τρέχει τίποτα. Αντί να αποβιβάζει ο ίδιος δυνάμεις ή αντί να λέει ότι κοιτάξτε εδώ η Τουρκία τι κάνει. Δεν ήταν σαν ένα πιόνι ο Καραμαλής εκείνη τη στιγμή, ο οποίος απλά καθόταν και περίμενα να τελειώσει η Τουρκία το έργο της? Στην ουσία δεν υπήρξε ουσιαστική προετοιμασία. Και όταν μάλιστα μετά τις 22 Ιουλίου η Τουρκία παραβίασε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κατέλαβε την Κερίνια και μάλιστα στις 5 και στις 6 Αυγούστου επέκτηνε το θύλακα καταλαμβάνοντας τις κομοπόλεις Λαμπίθου και Καραβά. Εκεί ακριβώς έπρεπε να υπάρχει μια αυξημένη στρατιωτική ελληνική παρουσία στην Κύπρο και μια ενίσχυση. Κάτι το οποίο δεν έγινε, δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους. Δύο φορές διατάχθηκαν τα δύο σύγχρονα ελληνικά υποβρύχια τα οποία υπήρχαν, το Γλάφκος και τον Ηρέας, στις 20 Ιουλίου. Να κατευθυνθούν προς την Κύπρο και να χτυπήσουν τον αποβατικό στόλο της Τουρκίας. Και γύρισαν πίσω. Γύρισαν πίσω. Και τη δεύτερη φορά τους είπαν ότι θα πρέπει να παραμείνουν στη Ρόδο. Ισχύει για τα υποβρύχια ή κυρίως για τα Phantom, ακούγεται, γιατί είχαμε και 20 Phantom, ότι η Αμερική δεν έδινε στην Ελλάδα πυρομαχικά? Υπάρχει κάτι τέτοιο καταγεγραμμένο κάπου? Δεν το γνωρίζω αυτό. Ήταν οράτλα στα οποία ήρθαν με, αυτό ήθελα να πω, ναι. με την πτήση νίκης, επειδή έτυχε να συνυπηρετήσω με τα άτομα τα οποία ουσιαστικά έκαναν και την καταρρύψη. Γιατί εμείς καταρρύψαμε το συγκεκριμένο. Απλά δεν είχε έρθει καμία ειδοποίηση. Η ενημέρωση την οποία είχα νωρίς το απόγευμα της 21ης Ιουλίου ήταν ότι αναμένεται προσγείωση τουρκικών αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Λευκωσίας με σκοπό την κατάληψη του αεροδρομίου και από τούδε και στο εξής κλείστρα ελεύθερα. Με την έννοια ότι όποιος υπτάμενος στόχος πλησιάσει την περιοχή θα χτυπηθεί. Και δεν ενημερώθηκαν ότι, ξέρετε, πλησιάζει, ας πούμε, τμήμα ελληνικών αεροσκαφών για προσγείωση στο αεροπλάνο. Και οι άνθρωποι όταν είδαν τα αεροπλάνα θεωρήσαν ότι ήταν τουρκικά, για να μην πω ότι όταν κατέριψαν το πρώτο, όταν χτύπησαν το πρώτο αεροπλάνο πανηγύριζαν. Γιατί νομίζουν ότι ήταν τουρκικό. Ότι ήταν τουρκικό. Ναι. Και η τύχη, η θεία τύχη, ήταν ότι το συγκεκριμένο αντιεροπορικό τύπου Μποφόρ, το οποίο ουσιαστικά στελεχωνόταν ίσως από τους ικανότερους άντρες αντιεροπορικής μοίρας,
Είχε πάθει στη συνέχεια εμπλοκή και ήταν ένας από τους λόγους που τουλάχιστον δεν είχαμε περισσότερες απολύσεις. Υπάρχουν αλλαδίτες αξιωματικοί και πολιτικοί οι οποίοι να έχουν κληθεί να καταθέσουν για το φάκελο της Κύπρου από την Επιτροπή σας και αρνήθηκαν? Όχι, από την Επιτροπή τη δική μας δεν επεκταθήκαμε στο θέμα των ελλαδιτών, δεδομένου ότι αυτό ήταν θέμα που έγινε από την πλευρά της Επιτροπής, της Εξεταστικής Επιτροπής για το Φάκελο της Κύπρου της Ελληνικής Βουλής. Εμείς από ελλαδίτες ουσιαστικά λάβαμε μόνο δύο καταθέσεις. Από τον Δέος Βασιλιά Κωνσταντίνο και από τον Αλέξανδρο Σιμεφορίδη, που είπα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι ότι δόθηκαν 176 καταθέσεις που δόθηκαν στην Ελληνική Βουλή, στην Κυπριακή Βουλή. Όμως μέσα από την εμπειρία την οποία έχω, η ουσία της διερεύνησης του Φακέλου της Κύπρου δεν είναι οι καταθέσεις μόνο αυτών των πρωταγωνιστών που δόθηκαν 10, 12 ή και 20 χρόνια μετά από την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων γεγονότων, που ενδεχομένως είτε σκόπιμα να υπάρχουν αλληλειώσεις, είτε σκόπιμα να υπάρχει παραπληροφόρηση ή να υπάρχει μετακίνηση ευθυνών ή και λόγω ηλικίας να ξεχάστηκαν κάποια πράγματα ή βιολογικά να μην μπορούν να αποδοθούν σωστά. Η ουσία είναι τα έγγραφα, η μελέτη των εγγράφων. Εδώ είναι που θα πρέπει η επιστημονική κοινότητα και γι' αυτό εγώ επιμένω ότι όλα αυτά θα πρέπει να δοθούν στην επιστημονική κοινότητα και να οικοδομηθούν με τα πτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα για να μπορέσει η νέα γενιά να γνωρίζει την αλήθεια, να γνωρίζει την πραγματικότητα, να μάθει ο λαός ακριβώς τι έγινε, για να πάψουμε επιτέλους ως Ελληνισμός να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λάθη. Μα πώς αποφάσισε ο ΙΕ κατάπαυση του πυρός, με ποια λογική την ημέρα και ώρα που το αποφάσισε, στον Ατήλα 2, γιατί η Τουρκία ξέρουμε ότι είχε παραβιάσει την ανακοχή, είχε συνεχίσει να επιτίθεται, γιατί ο ΙΕ επέλεξε εκείνη χρονικά τη στιγμή να πει στην Τουρκία σταματήστε? Έχω την εντύπωση ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν μόνο για την πρώτη φάση της εισβολής, γιατί στις 22 του Ιούλη δεν θυμάμαι αν στις 16 απόφαση κατάπαυσης, αλλά ήδη στις 16 του μήνα η Τουρκία ήδη είχε ολοκληρώσει την κατάληψη των εδαφών τα οποία ήθελε. Το μόνο κομμάτι το οποίο η Τουρκία δεν πήρε που ήθελε ήταν το ακροτήριο Αρναούτης στη δυτική Πάφο. Είναι αυτό που πριν από περίπου 1,5-2 χρόνια, όταν ζητούσαμε την Αμόχωστο και τη Μόρφου, είχε πει ο Ερντογάν, εάν οι Ελληνοκύπροι θέλουν Αμόχωστο και Μόρφου, να είναι έτοιμοι να δώσουν την Τηλυρία και τον Αρναούτη. Γιατί ο σχεδιασμός τον οποίο έκανε η Τουρκία ήταν με την Καρπασία, το ανατολικό άκρο, να μπορούν να διασφαλίζουν την ασφάλεια του κόλπου της Αλεξανδρέτσας και την ισχυρή παρουσία τους στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, ενώ με το δυτικό κομμάτι να μπορούν να διεκδικούν την επέκταση των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Κύπρου και Ρόδου. Γι' αυτό αμφισβητούσαν και την υφαλοκρηπίδα και τα θαλάσσια σύνορα του Καστελορίζου. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Εκείνο πέτυχαν να το πετύχουν. Κατέλαβαν όμως την πόλη της Αμοχώστου, την οποία, όπως βλέπετε τώρα, επιχειρούν με διάφορους τρόπους να προχωρήσουν στον υπηγεσμό της. Τι ξένες δυνάμεις έχετε, έγραφα στη διάθεσή σας, που να λένε ότι για ποιο λόγο είπαν ότι τότε σταματάει ο πόλεμος και δεν το είπαν νωρίτερα? Υπάρχουν κάποια πρακτικά από ενημέρωση την οποία έκανε ο Κίσιντζερ σε συνεργάτες του, που είναι πολύ ενδιαφέροντα, μεταξύ των οποίων προσπαθούσε να μεταφέρει την ευθύνη στη Χούντα. Έλεγαν ότι, ξέρεις, στην Τουρκία ανέλαχε ο πρώτος λαχνός, ο πρώτος κλήρος, γιατί ας πούμε στην Ελλάδα υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία δεν ήταν αξιόπιστη ενώντας τη Χούντα, ενώ στην Κύπρο, λέει, ανέλαβε πρόεδρος κάποιος ο οποίος στην ουσία ήταν επίσης αναξιόπιστος, και αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Τουρκία να παρέμβει και να κάνει. Ήταν οι δικαιολογίες τις οποίες πρόβαλε στους συνεργάτες του. Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι στις 5 Αυγούστου του 1974 υπήρχε μια συνάντηση που υπάρχουν τα πρακτικά μεταξύ του Τούρκου πρέσβη στην Ουάσιγκτον, Ενεμπέλ, μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Σίσκο, όπου στην ουσία ο Τούρκος πρέσβης τον ευχαρίστησε για τον επικοδομητικό και τον θετικό ρόλο που ο ίδιος και ο Κίσιντζερ διαδραμάτισαν όσον αφορά το θέμα του Κυπριακού. Και εν όψη της έναρξης της διάσκεψης της Γενέβης, όταν του είχε προτείνει το θέμα της διπλής ένωσης, ξεκάθαρη θέση του Ενεμπέλ ήταν ότι η Τουρκία απορρίπτει και τη διχοτόμηση και τη διπλή ένωση, η λύση της είναι τη ζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Και ο λόγος που απέριπτε πάντοτε η Τουρκία και τη διχοτόμηση και τη διπλή ένωση, γιατί είναι και με τη διπλή ένωση και με τη διχοτόμηση, θα υπήρχε επίσημη νόμιμη ελληνική παρουσία στην Κύπρο. Άρα το σχέδιο ενδεχόμενης συνολικής ενσωμάτωσης της Κύπρου ή στην τουρκική επικράτεια για να ελέγχει όλη την περιοχή ενδεχομένως να αναβαγούσε. Άρα η Τουρκία
δεν ήθελε με κανέναν τρόπο ισχυρή ελληνική παρουσία στην Κύπρο. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγιναν όλα όσα έγιναν για να φύγει και η μεραρχία, πιστεύω συνεπικουρώντος και των ΗΠΑ και των Βρετανών, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η λύση της διπλής ένωσης. Εκεί ήταν ακριβώς που σταμάτησαν τα αρχικά στρατεύματα και πιστεύω ίσως ένας από τους λόγους που σταμάτησαν ήταν γιατί αν υπήρχε περισσότερη προέλαση, ενδεχομένως η διεθνής αντίδραση να ήταν μεγαλύτερη, οπότε αυτές οι αντιδράσεις μπορούσαν να τις κατέστρεφαν τους σχεδιασμούς. Άρα θεώρησαν ότι με το να καταλάβει αυτό το κομμάτι ήδη έχει πετύχει το βασικό της στόχο, άρα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως ένα πολιτικό και στρατιωτικό όπλο την στρατιωτική παρουσία, να ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις για να δεχθεί πια η Κυπριακή Δημοκρατία την λύση, την πολιτική της Διζωνικής Δικαινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως η Τουρκία τη διεκδικεί από τη δεκαετία του 1960, ούτως ώστε να νομιμοποιήσει σε πρώτη φάση την παρουσία της και να μπορέσει συνέχεια να ολοκληρώσει το σχεδιασμό της μέσα από επόμενα βήματα τα οποία θα γίνει. Και είναι πολύ ξεκάθαρο και είμαστε επίσης πάρα πολύ τυχεροί, γιατί στην κατοχή μας υπάρχουν και τα πρακτικά της συνάντησης του Εύρου του Σεπτεμβρίου του 1967. Και τα ελληνικά πρακτικά και τα τουρκικά τα οποία ταυτίζονται, που όταν ο Παπαδόπουλος τότε είχε προτείνει στην Τουρκία τη διπλή ένωση για να αποτρέψουν σοβιετική παρουσία στην Κύπρο, επικαλούμενος ότι αν η Κύπρος σοβιετοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο, η Τουρκία θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας από ό,τι θα έχει η Ελλάδα, ο Ντεμιρέλ κατά τρόπο ξεκάθαρο του είχε πει ότι η Τουρκία τη μόνη λύση που αποδέχεται είναι την Ομοσπονδία με γεωγραφικό διαχωρισμό, ανταλλαγή περιουσιών, ανταλλαγή πληθυσμών και όλα αυτά τα οποία σήμερα διεκδικεί ως μορφή λύσης. Και μάλιστα του είπαν ότι επειδή το πρόβλημα δεν είναι Τουρκοκύπρια αλλά είναι Ελληνοκύπρια, εμείς είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε μια πενταετή μεταβατική περίοδο για να μπορέσει να γίνει ανταλλαγή πληθυσμών και περιουσιών. Τι σημαίνει, να πούμε με απλά λόγια στον κόσμο, Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία? Γιατί αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει, ναι, μεν η Κύπρος, αλλά έχουμε την ελληνική κοινότητα, παύλα, ας το πούμε, πολιτεία σε σύστημα Αμερικής, δεν ξέρω πώς το φαντάζεται, πολιτική, και την τουρκική πλευρά. Ο πιο πολύς κόσμος, αν δείτε και από τα Γκάλουπ, διαφωνεί με τη Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία. Αισθάνεται σαν να νομιμοποιούνται τα κατεχόμενα ουσιαστικά, ή κάποιος στην Κυρίνια θα λέει ότι εγώ θα είμαι υπό τουρκική διοίκηση. Είναι σαν να έχεις νομιμοποιήσει μια διχοτόμηση. Τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, στην για την ουσία, Κύπρο? Η λέξη ομοσπονδία είναι καθαρά παραπλανητική. Εμείς είπαμε πολλές φορές: είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όποιο θέλετε σύστημα ομοσπονδία. Το αμερικάνικο, το σταρέζικο, το καναδέζικο, το γερμανικό, το αυστριακό, όποιο θέλετε. Αυτό που στην ουσία, στην καλύτερη περίπτωση, είναι συνομοσπονδία, στην ουσία ενός κρατών. Γιατί η Τουρκία επιχειρεί μέσα από αυτήν τη διαδικασία να νομιμοποιήσει αυτό το κομμάτι, να του δώσει κρατική υπόσταση για να μπορεί ακριβώς να το αξιοποιήσει για τα μελλοντικά τη σχέδια. Σε ποια ομοσπονδία υπάρχει διαχωρισμός του λαού στη βάση εθνοτικής και φιλετικής πρόλευσης? Για οποιοδήποτε ομοσπονδιακό σύστημα. Γιατί έχουμε και το Καναδά που είναι δύο κοινότητες. Σε ποιο ομοσπονδιακό σύστημα υπάρχει εγγυημένη πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στην κάθε περιοχή? Δεν μπορεί ένα Κύπριο σήμερα να πάει να αγοράσει, ας πούμε, περιουσία στην άλλη περιοχή, γιατί του λέει θα υπερβούμε το ποσοστό, αλλά δεν δικαιώσει να το αγοράσει. Θέλει την άδεια. Σε ποιον ομοσπονδιακό σύστημα οι κάτοικοι ταξινομούνται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα? Γιατί εγώ μπορώ αυτή τη στιγμή να κατοικώ μόνιμα στην τουρκοκυπριακή περιοχή, αλλά δεν θα έχω δικαίωμα να ψηφίζω τους εκπροσώπους σε εκείνη την περιοχή. Πρέπει να ψηφίζω στην ελληνοκυπριακή που δεν κατοικώ. Στερούμε των πολιτικών μου δικαιωμάτων. Ούτε μπορώ να διεκδικήσω ενδεχομένως θέση βουλευτή. Πρόταση θεωρείται ότι είναι άτοπη. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν η πρόταση, η Διζωνική Δικαινοτική Ομοσπονδία με το σύστημα όπως επιχειρείται να εφαρμοστεί, είναι μια πρόταση η οποία είναι ρατσιστική, είναι πρόταση φυλετικού διαχωρισμού, είναι πρόταση που δεν έχει καμία σχέση με ομοσπονδία, είναι στην ουσία νομιμοποίηση των κατεχομένων. Και επειδή αυτή την πρόταση για πρώτη φορά η Τουρκία την κατέθεσε τον Δεκέμβρη του 1964 τον πρώτο μεσολαβητή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, τον Κάλο Πλάζα. Εάν διαβάσει κάποιο τα συμπεράσματα του Κάλο Πλάζα, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Συμπερασματικά λέει, εάν αποδεχθούμε να εφαρμόσουμε αυτές τις συγκεκριμένες προτάσεις της Τουρκίας, πέραν από το γεγονός ότι παραβιάζουν τις ανθρώπινες αξίες του 20ου αιώνα, τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Εθνών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή η λύση όχι μόνο δεν θα λύσει ένα πρόβλημα, θα διαλύσει ένα κράτος. Ο διαχωρισμός του λαού είναι ρατσιστικός και φιλετικός και θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα ανασφάλειας στην περιοχή, πέραν από το γεγονός ότι θα οδηγήσει το κράτος σε οικονομική κατάρρευση με όλες λοιπόν τις συνέπειες. Άρα λοιπόν στις βάσεις, λέει, και των αρχών του 20ου αιώνα, μια τέτοια λύση δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή. Ούτε θα μπορούσε, για παράδειγμα, λέω, μετά από κάποια χρόνια να γίνει αναθεώρηση συντάγματος και να καταργηθεί η Διζωνική Ομοσπονδία και να επιστρέψουμε στην προ-74 κατάσταση όπου έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος? Όχι. Γιατί δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Τουρκία διεκδικεί ότι η οποιαδήποτε μορφή λύσης θα πρέπει να επικυρωθεί μέσα από χωριστά δημοψηφίσματα. Άρα, για να μπορέσει να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να εγκριθεί από χωριστά δημοψηφίσματα. Τα χωριστά δημοψηφίσματα παραπέμπουν σε δύο λαούς,
παραπέμπουν σε ξεχωριστό δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Το βασικό σημείο των εκθέσεων Ιχάτε Ρήμ ήταν αυτό. Ότι στην Κύπρο θα πρέπει να κατοχυρωθεί ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί λαοί οι οποίοι διεκδικούν την αυτοδιάθεσή τους με ξεχωριστόν τρόπο. Και σε αυτό που είπατε για το δημοψήφισμα, βλέπουμε ότι κάποιες αποφάσεις παίρνονται με δημοψήφισμα, σε κάποιες γίνονται δημοψήφισματα και δεν λαμβάνονται υπόψη, όπως το ενωτικό δημοψήφισμα του 50. Το σχέδιο Ανάν έγινε δημοψήφισμα. Από εδώ και πέρα, για το Κυπριακό, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να πέσουν υπογραφές χωρίς να γίνει κανένα δημοψήφισμα στο μέλλον και να βρεθεί π.χ. ο Αναστασιάδης ή ο Μητσοτάκης και να πούνε υπογράφουμε διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία και δεν σας ρωτάμε, μπορεί αυτό να γίνει στα οικονομικά? Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί πρώτα δεν πρόκειται να δεχτεί η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία θέλει να νομιμοποιήσει τους λαούς και θέλει να νομιμοποιήσει το σύνταγμα της. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή και μέσα από την τελευταία προσπάθεια της άτυπης πενταμερούς προσπαθεί να νομιμοποιήσει ουσιαστικά τους τέσσερις βασικούς παράγοντες που το διεθνές δίκαιο θέτει ως προϋπόθεση για την νόμιμη ανακήρυξη κράτους. Αυτοί οι παράγοντες είναι τέσσερις. Ο ένας ο παράγοντας είναι να έχει νόμιμο λαό. Γι' αυτό προσπαθεί να νομιμοποιήσει τους έπικους. Γι' αυτό έχει δώσει περίπου 130.000 έπικους τη λεγόμενη ταυτότητα του κατοχικού καθεστώτος. Για να τους θεωρήσει ως Κύπρους υπηκόους για να δικαιολογήσει τον πληθυσμό της. Το δεύτερο, να νομιμοποιήσει έδαφος. Γι' αυτό μέσα από την παράνομη επιτροπή αποζημίωσεων προσπαθεί να αγοράσει ελληνοκυπριακές περιουσίες ή να προχωρήσει διαδικασία ανταλλαγής για να πετύχει μια ομοιογενή περιοχή που να βρίσκεται κάτω από τουρκική ιδιοκτησία. Το τρίτο το οποίο προσπαθεί να διεκδικήσει είναι το θέμα του νόμιμου συντάγματος. Γι' αυτό ακριβώς και στο σχέδιο Ανάν πρόβλεπε ότι το δημοψήφισμα θα επικυρώσει τρία διαφορετικά συντάγματα. Του Ομοσπονδιακού Κράτους της Κεντρικής Κυβέρνησης, του Ελληνοκυπριακού Συνιστώντος και του Τουρκοκυπριακού. Άρα αμέσως μέσα από αυτή τη διαδικασία νομιμοποιείς ένα σύνταγμα το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό με βάση το οποίο λειτουργεί το Τουρκοκυπριακό Συνιστών Τμήμα. Άρα έχει δικό του νόμιμο σύνταγμα. Και το τελευταίο που επιχειρεί να διεκδικήσει τώρα είναι την κυριαρχική ισότητα. Για να κηρύξει κράτος θέλει κυριαρχία. Γι' αυτό τώρα με τον ύποπτο και τον ύπουλο βρετανικό ρόλο επιχειρεί να νομιμοποιήσει την κυριαρχική ισότητα σε επίπεδο κοινοτήτων. Δεν τύχει το γεγονός ότι οι Βρετανοί έχουν πει ότι στο πλαίσιο της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας μπορεί να συνυπάρξει και η κοινοτική κυριαρχική ισότητα. Ποια κοινότητα έχει κυριαρχία? Κυριαρχία έχουν μόνο τα κράτη. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μεθοδικά η Τουρκία, αξιοποιώντας τα δικά μας λάθη, αξιοποιώντας την καλώς ή κακώς νοούμενη καλή διάθεση την οποία έχουμε για να λυθεί το Κυπριακό, να προβαίνουμε σε αδικαιολόγητες σε πολλές περιπτώσεις υποχωρήσεις, να μπορέσει να νομιμοποιήσει και να κατοχυρώσει αυτά που δια της βίας κατέλαβε το 1974, αξιοποιώντας ουσιαστικά τον χρόνο, αλλά και το πλεονέκτημα, το πολιτικό και το στρατιωτικό, το οποίο απέκτησε λόγω της κατοχής. Τι πρέπει να κάνουμε για να λυθεί σωστά το κυπριακό ζήτημα και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε έστω στην πρώτη του 1974 κατάσταση, σε κάποιες μορφές τουλάχιστον να σταματήσουν να υπάρχουν τα κατεχόμενα για να έχουμε ένα ενιαίο κράτος όπως ήταν πριν? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα? Εάν θα το πετύχουμε αυτό, Μάνο, ή όχι, είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξασφαλίσω εκ των προτέρων. Το πρώτο πράγμα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιοι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της Τουρκίας, άρα να εφαρμόσουμε μια πολιτική που να καθιστά τους στόχους της Τουρκίας ανεφικτή. Όσο η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι οι στόχοι της σιγά σιγά υλοποιούνται στην προοπτική του χρόνου, δεν πρόκειται να κάνει καμία υποχώρηση. Η Κύπρος από μόνη της αδυνατεί να διαμορφώσει μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση για να μπορέσει να πετύχει αυτόν τον στόχο. Δεδομένου όμως ότι η Κύπρος δεν είναι ξεκομμένη από τον υπόλοιπο Ελληνισμό και δεν είναι απομονωμένο κομμάτι του τουρκικού επεκτατισμού. Άρα, αυτό που εμείς ως κόμμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σηκώμαστε είναι ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε επιτέλους, μετά από τόσες δεκαετίες, μια κοινή εθνική πολιτική Ελλάδας και Κύπρου για το πώς αντιμετωπίζουμε τον τουρκικό επεκτατισμό. Αυτή η πολιτική θα πρέπει ουσιαστικά να ενισχύει τη διαπραγματευτική σου δύναμη. Αν θέλεις να διαπραγματευτείς, διαφορετικά δεν διαπραγματεύεσαι, υποτάσσεσαι, υποδουλώνεσαι. Για να το πετύχουμε αυτό, σήμερα προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό να αξιοποιήσουμε τα νέα γεωστρατηγικά δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο γεωστρατηγικός παράγοντας γνωρίζουμε ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την επίλυση διεθνών προβλημάτων. Άρα, Ελλάδα και Κύπρος, ενισχύοντας το γεωστρατηγικό μας ρόλο, ενισχύουμε τη διαπραγματευτική μας θέση, άρα αυξάνουμε τις πιθανότητες να πετύχουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα και να ματιώσουμε τους τουρκικούς στόχους. Αυτή λοιπόν η ενίσχυση του γεωστρατηγικού μας ρόλου θα πρέπει να στηριχτεί στην κοινή εθνική πολιτική Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτή η πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει για μας τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο πολιτικός, με συγκεκριμένες δράσεις στα Ηνωμένα Έθνη, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε διεθνή βήματα. Και έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε ισχυρά διαπραγματευτικά όπλα
τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε που δεν τα έχουμε να αξιοποιήσει μέχρι στιγμής. Όπως. Από τη στιγμή που, για παράδειγμα, η Τουρκία έχει αναλάβει μια υποχρέωση, κυπρογενής υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2005 για τα θέματα της Θεσσαλονικής Ένωσης και δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Πέστε μου, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να ψηφίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση οτιδήποτε έχει σχέση με την Τουρκία. Μου ζητάτε να ψηφίσω κάτι τη στιγμή που δεν με αναγνωρίζει. Αναγνώρισε με για να ψηφίσω. Είναι απλό παράδειγμα. Έχει πάρα πολλά τέτοια που μπορούμε να κάνουμε. Δεύτερος παράγοντας είναι ο ενεργειακός. Έχουν γίνει σωστά βήματα με τις ενεργειακές συμμαχίες που έχουν γίνει με τις διάφορες χώρες της περιοχής. Όμως μπορούν αυτές οι συμμαχίες να αναβαθμιστούν ακόμα περισσότερο, αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Αυτές οι συμφωνίες πρέπει να βρίσκονται στο πλαίσιο, αν όχι της απόλυτης ισότητας, στο πλαίσιο της ισορροπίας, για να μην μετατραπούμε μετά σε παραρτήματα άλλων χωρών με άλλα προβλήματα τα οποία στο μέλλον μπορεί να προκύψουν, γιατί δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε τα συμφέροντα πώς διαμορφώνονται. Άρα λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη διαχείριση αυτών των συνεργασιών και ταυτόχρονα και εμπλοκή και άλλων χωρών, κυρίως ευρωπαϊκών, περί τους Γαλλίας, που τα συμφέροντα τους ταυτίζονται ενδεχομένως με τα δικά μας συμφέροντα σε αυτή την περιοχή. Και η Γαλλία έχει κάθε λόγο, γιατί συμφέροντα της Γαλλίας δεν είναι μόνο Ελλάδα και Κύπρος, είναι και Λίβανος. Το έχουμε υπόψη μας. Ο τρίτος παράγοντας για μας είναι ο πιο σημαντικός. Για να έχεις οποιαδήποτε αξιοπιστία, είτε αυτή είναι γεωστρατηγική, είτε αυτή είναι διαπραγματευτική, πρέπει να έχεις και μια στοιχειώδη στρατιωτική αποτρεπτική ισχύ. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και προτείνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο, επανενεργοποίηση του δόγματος του Ιωνίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας και Κύπρου, το οποίο αντώνησε σε μεγάλο βαθμό. Το δεύτερο, περαιτέρω ισχυροποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας και του αξιόμαχου των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου. Έχουν γίνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Δεν αρκεί. Το τρίτο όμως είναι το πιο σημαντικό. Χρειάζεται αυξημένη ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Και αριθμητικά και οπλικά. Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί δεν μπορεί μια εγκύτρια χώρα με 35.000 στρατεύματα να κατέχει παράνομα το 37% του εδάφους. Η δεύτερη εγκύτρια χώρα, παράνομα και κατά παράβαση των συνθήκων, να αξιοποιεί τις βρετανικές βάσεις όπως αυτή θέλει. Αλλά η τρίτη χώρα, που εγγύθηκε την ασφάλεια του 82% του πληθυσμού, να έχει μηδαμινή έως ανύπαρκτη στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο. Άρα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση. Ο δεύτερος παράγοντας για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικός. Είναι η αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της Ελλάδας. Η Ελλάδα πια, ο γεωστρατηγικός της ρόλος δεν είναι τα Βαλκάνια. Έχει το δικό της ρόλο στα Βαλκάνια. Αλλά σαφώς δεν είναι ο ρόλος που είχε πριν το 1990. Είναι σαφώς υποβαθμισμένος. Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας δεν είναι το Ιόνιο, έστω και αν είναι η Αλβανία. Ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ελλάδας είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Άρα λοιπόν, η χώρα η οποία ελέγχει το τρίγωνο, Κρήτη, Κύπρος, Ρόδος, είναι η χώρα που έχει σημαντικό γεωστρατηγικό ρόλο στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσανατολής. Αυτόν τον ρόλο σε ποιον θα τον δώσουμε? Θα τον χαρίσουμε στους Αμερικανούς, θα τον χαρίσουμε σε κάποιους άλλους, θα τον παραδώσουμε στους Τούρκους, όπως θέλει ο Ερντογάν στο πλαίσιο του σχεδίου τους για την γαλάζια πατρίδα, ή θα τον αξιοποιήσουμε εμείς που μας ανήκει? Και το πιο σημαντικό που πρέπει να καταλάβουμε και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα και τα κόμματα και τα πολιτικά πρόσωπα, είναι ότι η Κύπρος δεν είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο του ελληνισμού. Η Κύπρος είναι το τελευταίο φυλάκιο του ελληνισμού. Δυστυχώς τα προκεχωρημένα, πάλι με δικά μας λάθη, Κωνσταντινούπολη, Ανατολική Θράκη, Μικρασία, Ήβρος, Τένεδος, τα χάσαμε. Αν χαθεί η μάχη της Κύπρου, να είστε σίγουροι ότι θα χαθεί και η μάχη της Θράκης, θα συνεχίσουν και η μάχη του Αιγαίου. Άρα λοιπόν η μάχη της Κύπρου πρέπει να κερδιθεί και πρέπει να κερδιθεί από κοινού Ελλάδα και Κύπρος. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία απέκτησα μέσα από τη μελέτη του φακέλου της Κύπρου, μέσα από τα ντοκουμέντα τα οποία υπάρχουν και δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Μάλιστα. Κύριε Σιζόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε για την πολύτιμη βοήθειά σας. Μάνο μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, γιατί όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά.